Καλημέρα σας. Συνεχίζουμε σήμερα τη δεύτερη μέρα του ΣΦΥΜΗ 7. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω πάλι στο συνέδριο. Να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει συνεχώς η δυνατότητα ψηφοφορίας για τα καλύτερα papers που βλέπετε στα sessions. Όπου λοιπόν υπάρχουν sessions, μέσα εκεί υπάρχουν και δύο papers τα οποία είναι finalists. Ο chairman κάθε session λέει ποια από αυτά είναι για finalists. Και ψηφίζεται την ώρα που γίνεται το session, 10 λεπτά νωρίτερα και μετά. Γιατί ο λόγος είναι να είστε ενεργοί κατά τη διάρκεια του session και μετά και να ψηφίσετε με αυτό που βλέπετε. Άρα, επίσης, και τα posters τα οποία υπάρχουν κάτω είναι συνεχώς ανοιχτά, μπορείτε να ψηφίσετε μέχρι το απόγευμα που θα τελειώσει το απογευματινό session, που θα κλείσουν όλες οι συνεδρίες σε σχέση με τις εργασίες που παρουσιάζονται στο συνέδριο. Οπότε, τα αποτελέσματα θα προκύψουν το βράδυ με τη δικιά σας συμμετοχή και με τη συμμετοχή της Πενταμελούς Επιτροπής. Καλό είναι λοιπόν να αυξηθούν οι συμμετοχές που ψηφίζετε. Είναι πολύ εύκολο. Μπαίνετε στο αντίστοιχο site, αφού έχετε κάνει login από την εγγραφή και επιλέγετε το paper το οποίο φαίνεται εκεί πέρα. Μέσα στο site αυτό βλέπετε μόνο τα δύο papers τα οποία είναι υποψήφια για finalist στο συγκεκριμένο session. Οπότε συνεχίζουμε με τον κύριο Σημεωνίδη, καθηγητή στο τμήμα μας, να σας παρουσιάσει τον νέο ομιλητή, του προσκαλεσμένο ομιλητή. Καλημέρα και από μένα και καλώς ήρθατε στο ΣΦΥΜΗ 7. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας ένα παιδί που είναι στη δική σας ηλικία και έχει μπει δυναμικά στο χώρο της ανάπτυξη του software engineering, που είναι ουσιαστικά και ο χώρος στον οποίο δουλεύω εγώ. Είναι ένας συμφοιτητής σας από το Εθνικό Μητρόπιο Πολυτεχνείο, ο οποίος έχει κάνει την πρακτική του στην Twitter, στο security team της Twitter, και έχει αρκετά ενεργό δράση και σε θέματα που έχουν να κάνουν με σχεδίαση και ανάπτυξη επιχειρήσεων, των startups, των οποίων τόσο πολύ ακούτε. Ο κύριος Διονύσης Ζήνδρος θα μας παρουσιάσει, θα μας κάνει μια ομιλία σε σχέση με την δουλειά που έκανε κατά τη διάρκεια της πρακτικής του στο Twitter, με θέμα Breach, Breaking the Encryption Behind HTTPS. Η παρουσίαση είναι συνολικά γύρω στα 50 λεπτά, οπότε ο κύριος Ζήνδρος έχει υπολογίσει το χρόνο για να του γίνουν και ερωτήσεις, γιατί φαντάζομαι ότι θα έχετε αρκετές απορίες σε σχέση με την πρακτική του εκεί. Παρακαλώ. Καλημέρα. Θα σας μιλήσω για την έρευνα που έκανα στο Twitter το προηγούμενο τετράμινο, security που αφορά το breach. Είναι ένας τρόπος να σπάσουμε την κρυπτογράφηση του HTTPS. Θα είναι αρκετά τεχνική η παρουσίασή μου, οπότε θέλω αρχικά να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις για να δω περίπου πόσο από αυτά γνωρίζετε, ώστε να δω αν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες στο τέλος όσον αφορά λίγο πιο προχωρημένα πράγματα άμυνας, ή αν θα πρέπει να επιμείνουμε λίγο στην εισαγωγή σχετικά με τις έννοιες που θα χρησιμοποιήσω αργότερα. Αρχικά, κάποια πράγματα για το τι θα πω. Εντάξει, θα μπούμε σε αρκετές τεχνικές λεπτομέρειες. Θέλω να σας δείξω το threat model μου και τις υποθέσεις που κάνω για το πώς σπάει η ασφάλεια. Έχω και ένα proof of concept σήμερα, demo, που θα σας το δείξω να τρέχει. Και αν έχουμε χρόνο στο τέλος, ελπίζω να μπορέσουμε να μιλήσουμε και για άμυνα και τον τρόπο αποφυγής αυτής της επίθεσης, γιατί η άμυνα σε αυτή την περίπτωση είναι αρκετά περίπλοκη. Ίσως κάποιοι από εσάς πρόσφατα είδατε για το Heartbleed, ένα bug στο OpenSSL. Ποιοι το έχουν ακούσει αυτό? Ωραία. Από ό,τι φαίνεται ήταν το πιο σημαντικό security πρόβλημα της δεκαετίας. Αλλά η αποφυγή του είναι τετριμένη, είναι μια γραμμή διόρθωση, μια γραμμή κώδικα διόρθωση. Εδώ αυτό το πρόβλημα είναι κάπως πιο περίπλοκο, όχι τόσο σοβαρό, αλλά η άμυνα είναι πολύ πιο περίπλοκη, οπότε μπορούμε να σταθούμε και σε αυτό. Εμ...
το bridge στηρίζεται στο ότι συνδυάζεται η συμπίεση με την κρυπτογράφηση. Γι' αυτό θα ήθελα να σας δείξω πρώτα κάποια πράγματα σχετικά με συμπίεση. Θα ήθελα να ρωτήσω πρώτα ποιοι από εδώ έχουν δει κώδικες Hoffman. Α, πολύ ωραία. Εντάξει, θα το περάσω λίγο γρήγορα, γιατί φαίνεται ότι περισσότεροι το γνωρίζετε. Θα ήθελα να πω πρώτα δύο πράγματα για το πώς συνδέεται η κρυπτογράφηση με τη συμπίεση. Φαίνεται να είναι δύο κάπως άσχετοι τομείς, αλλά συνδέονται πολύ βαθιά. Ο λόγος είναι διότι η συμπίεση προσπαθεί να μειώσει το πόσο κείμενο χρειαζόμαστε, άρα να αντιπροσωπεύσει πληροφορία χωρίς επανάληψη καθόλου. Στην κρυπτογραφία αντίστοιχα, πολλές φορές η επανάληψη μας εμποδίζει, γιατί αποκαλύπτει πληροφορίες για το καθαρό μας κείμενο. Και αν έχετε δει ενδεχομένως απλές μορφές κρυπτογραφίας, η επανάληψη είναι αυτή που μας βοηθάει να σπάσουμε και να βρούμε το αρχικό κείμενο. Ας πούμε, η επίθεση σε απλά κρυπτοσυστήματα αντικατάστασης σπάει με ανάλυση συχνότητας, που στηρίζεται στο ότι θα υπάρχει κάποια επανάληψη πληροφορίας. Οπότε είναι δύο πολύ στενά συνδεδεμένοι τομείς. Θα ήθελα να σας πω μια στιγμή για την κωδικοποίηση Hoffman, μιας και θα τη χρησιμοποιήσουμε. Στην κωδικοποίηση Hoffman κοιτάμε τα bytes του αρχικού κειμένου, του καθαρού κειμένου, και τα αντικαθιστούμε με σύμβολα. Κάθε byte μεταφράζεται σε ένα σύμβολο. Αυτό που γίνεται όμως είναι ότι το σύμβολο δεν έχει απαραίτητα το μήκος του byte, δηλαδή μπορεί να είναι πολλά bytes ή λιγότερα από ένα byte, δηλαδή μερικά bits μόνο. Κάθε byte αντικαθίσταται από το ίδιο σύμβολο κάθε φορά. Εδώ έχω ένα plain text σε μπλε. Και η στρατηγική μου είναι να ξεκινήσω να κάνω μια ανάλυση συχνότητας στο αρχικό κείμενο, στο plaintext, και να μετρήσω πόσες φορές εμφανίζεται ο κάθε χαρακτήρας. Κάτω βλέπετε την ανάλυση συχνότητας, έχω το T εμφανίζεται 3 φορές, το E εμφανίζεται 2 φορές και ούτω καθεξής. Με βάση αυτή την ανάλυση συχνότητας θα φτιάξω την αντικατάστασή μου, το χάρτη μου, ώστε να έχω συμπίεση. Φτιάχνω λοιπόν αυτό το χάρτη που αριστερά έχει το byte στο plaintext, δεξιά έχει το σύμβολο σε bit αναπαράσταση και τα σπάνια σύμβολα δίνω μεγαλύτερη bit αναπαράσταση. Οπότε έχω κάτι τέτοιο. Και αν παρατηρήσετε ας πούμε το T που εμφανίζεται πολλές φορές, έχει την αναπαράσταση 0, ενώ το W που εμφανίζεται μόνο μία φορά έχει μία μεγαλύτερη αναπαράσταση. Και έτσι επιτυγχάνω κάποια συμπίεση. Εδώ αρκετά πολύ. Τώρα θέλω να σας μιλήσω για μία ακόμα μέθοδο συμπίεσης. Ποιοι έχετε δει το LZ77, ίσως το ξέρετε και ως GZIP. Ωραία, ελαφρώς λιγότερο. Ας το δείξω λιγάκι αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό για το πώς θα δουλέψει η επίθεση. Στο LZ77, αντίθετα από το Hoffman, συμπιέζουμε σε επίπεδο χαρακτήρα, αλλά συμπιέζουμε σε επίπεδο λέξεων και φράσεων. Ενώ το Hoffman την επανάληψη μιας φράσης δεν θα την αξιοποιήσει, το LZ77 θα το κάνει. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι κοιτάμε το αρχικό κείμενο και όπου υπάρχει μια φράση που επαναλαμβάνεται, αντί να επαναλάβουμε τη φράση κυριολεκτικά, κρατάμε ένα δείκτη στην προηγούμενη φράση, ο οποίος δείκτης αποτελείται από αυτό που βλέπετε εκεί με πράσινο και κόκκινο, που είναι το offset και το μήκος. Το offset λέει πόσο μακριά είναι η φράση στην οποία αναφερόμαστε και το μήκος είναι πόσο μεγάλη είναι. Εδώ έχω ένα καθαρό κείμενο που θέλω να σας το δείξω σαν παράδειγμα συμπίεσης LZ77. Βλέπετε ότι έχει αρκετή επανάληψη. Σε μπλε θα σας δείξω το καθαρό κείμενο, σε πορτοκαλί θα σας δείξω το συμπιεσμένο κείμενο. Εντάξει, στην αρχή ξεκινάμε μια φράση η οποία δεν έχει εμφανιστεί στο παρελθόν, οπότε την γράφουμε κυριολεκτικά. Μετά έχουμε μια φράση η οποία έχει εμφανιστεί ξανά, οπότε θα δημιουργηθεί ένας pointer. Εδώ μας λέει ο pointer ότι θα πάμε 26 θέσεις πίσω και θα έχει μήκος 16. Πολύ ωραία, νομίζω φαίνεται καλύτερα. Τώρα εδώ έχουμε μία άλλη λέξη, την hate, η οποία δεν έχει εμφανιστεί, οπότε θα την γράψω κυριολεκτικά. Και τελικά η λέξη you υπάρχει ξανά προηγουμένως, οπότε δημιουργώ πάλι ένα pointer, αυτή τη στιγμή μήκους 5. Το 5 είναι δηλαδή κενό, η λέξη you και η τελεία. Και είμαι 21 χαρακτήρες πίσω.
Εδώ τώρα έχω ξανά την επανάληψη της φλάσης Hello World. Και για να το πετύχω, φτιάχνω ένα pointer στο προηγούμενο pointer. Φανταστείτε ότι για να αποσυμπιεστεί αυτό, διαβάζουμε γραμμικά το συμπιεσμένο κείμενο και το κάνουμε inflate. Οπότε ο προηγούμενος pointer θα έχει γίνει ήδη inflate και θα μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν κυριολεκτικό κείμενο. Και τέλος έχω ξανά έναν pointer. Και εδώ είναι κάτι ίσως λίγο πιο ενδιαφέρον που εμφανίζεται τελευταία και ξανά η φράση Hello World. Θα μπορούσα να φτιάξω και έναν ακόμα pointer, αλλά μπορώ να επεκτείνω το μήκος του προηγούμενου pointer και να τον κάνω εδώ 28, ώστε να αναφέρεται και στον εαυτό του. Θα αναρωτιέστε μάλλον γιατί σας τα λέω τόσο αναλυτικά. Είναι πολύ βασικό σημείο αυτό για το πώς θα δουλεύει αργότερα η επίθεση. Οπότε, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το LZ77 και κάποιος έχει κάποια παρατήρηση, μπορεί να την κάνει τώρα. Ωραία, νομίζω είναι σαφές. Το GZIP, λοιπόν, συνδυάζει αυτές τις δύο μορφές συμπίεσης. Είναι η σύνθεση του Huffman με το LZ77 και αυτό το χρησιμοποιούμε στο HTTP πάρα πολύ. Είναι γνωστό και ως deflate. Όλα τα γνωστά websites σήμερα χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική και είναι και η απαραίτητη τεχνική για να έχουμε καλή ταχύτητα στο σύγχρονο web. Τώρα, ξεκινώντας την επίθεση, αυτό που θα κάνω είναι θα κάνω ARP spoofing στο θύμα. Ποιοι γνωρίζετε πάνω κάτω πώς δουλεύει το ARP spoofing ή το έχετε ξανακούσει? Ωραία. Ας πούμε δύο λόγια, γιατί δεν είναι γνωστό σε όλους. Το ARP spoofing λέει ότι βρίσκομαι στο ίδιο data link layer με το θύμα μου. Δηλαδή, ας πούμε, είμαι στα Starbucks, το θύμα μου βρίσκεται στα Starbucks, είμαστε στο ίδιο Wi-Fi, είναι ανοιχτό Wi-Fi και μπορώ να βλέπω τα δεδομένα που διέρχονται στο επίπεδο του 802.11. Στο ARP spoofing αυτό που θα κάνω θα είναι θα επηρεάσω το θύμα. Το θύμα βλέπει τα εξής. Έχει έναν ARP πίνακα, ο οποίος αντιστοιχεί MAC addresses με IP διευθύνσεις. Η MAC address είναι η hardware διεύθυνση του υλικού, δηλαδή ξεχωρίζει το router από το laptop, από το κινητό. Η IP διεύθυνση, την ξέρετε οι περισσότεροι, είναι ο τρόπος που κάνουμε δρομολόγηση στα δεδομένα. Το ARP αυτό που κάνει είναι αντιστοιχεί διευθύνσεις τοπικού δικτύου με διευθύνσεις IP. Οπότε υπάρχει αυτός ο πίνακας πάνω που λέει ότι το 172.25 κτλ. Αντιστοιχεί στο 64.87 κτλ. Δεν ξέρω αν φαίνεται κιόλας. Διαβάζετε αυτό, μάλλον όχι πίσω, έτσι. Όχι. Υπάρχει αυτό εδώ πέρα. Υπάρχει μια IP διεύθυνση που αντιστοιχίζεται σε μια hardware διεύθυνση. Και υπάρχει και ένας πίνακας routing που λέει για το θύμα ότι όταν θα πάω να στείλω δεδομένα στο ίντερνετ, θα τα στείλω στο gateway μου, που είναι αυτή η IP διεύθυνση. Στο ARP spoofing αυτό που θα κάνω είναι μπαίνοντας στο δίκτυο, θα στείλω ένα πακέτο ARP, μάλλον ένα πλαίσιο ARP, το οποίο θα μου επιτρέψει να πω στο θύμα ότι άλλαξε η διεύθυνση MAC του router, και σε αυτή την IP διεύθυνση του gateway αντιστοιχεί η δικιά μου. Και αυτό μπορώ να το κάνω πάρα πολύ εύκολα. Δεν χρειάζεται να είναι η πρώτη φορά που μπαίνει το θύμα στο δίκτυο. Μπορεί να έχει ήδη ένα ARP πίνακα και μπορώ να τον κάνω invalidate με ένα απλό frame και να τον κάνω να περνάει τα δεδομένα από μένα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έχω μία επίθεση man in the middle πολύ εύκολα. Και αυτό είναι αρκετό για να μπορέσω να αλλάξω ή να διαβάσω τα δεδομένα σε απλά sites όπως CNN, Yahoo, Amazon, eBay, που χρησιμοποιούν HTTP. Το Twitter, βέβαια, χρησιμοποιεί HTTPS, οπότε αυτό δεν είναι αρκετό. Βλέπετε, εδώ έχει γίνει παρέμβαση. Δηλαδή, εδώ είναι η απλή, το σχεδιάγραμμα κάτω σας δείχνει την απλή ροή δεδομένων από το θύμα στο modem και στις σελίδες που βλέπετε. Και όταν θα παρέμβω, θα υπάρχει και ο επιτιθέμενος στη μέση, ο οποίος βλέπει όλα τα δεδομένα και μπορεί να τα αλλάξει. Αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι λαμβάνει το αίτημα από το θύμα, το προωθεί στο gateway, το gateway εξυπηρετεί το αίτημα, λαμβάνει την απάντηση από τον διακομιστή, στέλνει πίσω στον επιτιθέμενο τα αποτελέσματα, γιατί νομίζει ότι αυτός έκανε το αίτημα, και ο επιτιθέμενος προωθεί τα αποτελέσματα στο θύμα. Οπότε το θύμα μπορεί να χρησιμοποιήσει το δίκτυο κανονικά.
κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αυτά είναι κάποια πράγματα που μπορώ να κάνω όταν παίζουν sites σε HTTP. Οπότε ένας καλός λόγος να αλλάξετε το site σας σε HTTPS, αν δεν το έχετε κάνει, είναι ότι μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Κωδικοί πρόσβασης φαίνονται, το session μπορεί να γίνει hijack και ούτω καθεξής. Τώρα θέλω να σας δείξω ένα man in the middle demo, αλλά σε λιγάκι θα μπορέσω να σας το δείξω μαζί με HTTPS, οπότε περιμένετε λιγάκι και θα το δείτε. Λοιπόν, η επίθεση που σας δείξω σήμερα είναι εναντίον του Twitter, υπό κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αλλά δουλεύει και εναντίον σχεδόν όλων των websites σήμερα, γιατί, όπως σας είπα, η άμυνα είναι αρκετά περίπλοκη. Δεν είναι αρκετά σαφές το πώς θα αμυνθούμε με τρόπο που να είναι απόλυτα αποτελεσματικός και ταυτόχρονα να μας δίνει καλή απόδοση. Οπότε δεν εφαρμόζεται μόνο στο Twitter, αλλά σχεδόν παντού σήμερα και είναι ερευνητικό πρόβλημα το πώς αμυνόμαστε. Όπως σας είπα, το Twitter παίζει σε HTTPS. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από τον client στο server έχω end-to-end encryption. Με λίγα λόγια, δεν μπορεί κάποιος να παρέμβει και να βλέπει τι γίνεται στη μέση με τον τρόπο που σας έδειξα πριν. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να βλέπει τα δεδομένα που είναι κρυπτογραφημένα και περνάνε στο δίκτυο. Αν μπείτε στο Twitter, θα δείτε κάτι τέτοιο. Υπάρχει ένα πράσινο λουκετάκι, το οποίο δηλώνει ότι η κρυπτογράφηση γίνεται από τον υπολογιστή σας μέχρι το διακομιστή του Twitter. Τώρα εδώ πέρα βλέπετε ένα άλλο site που χρησιμοποιεί HTTPS, αλλά έχει παρέμβει κάποιος στη μέση και ο browser σας προειδοποιεί με αυτόν τον τρόπο. Όσοι έχετε ακούσει για HSTS, το Twitter χρησιμοποιεί και HSTS, οπότε δεν εμφανίζεται καν αυτό, αλλά ο browser μας λέει απλά ότι απέτυχε η σύνδεση. Σε περίπτωση λοιπόν που υπάρχει κάποιος man in the middle στο Twitter, δεν μπορεί καν ο χρήστης να προσπεράσει να μπει στο site, γιατί ο browser θα το εντοπίσει. Οπότε το κάτω είναι κάτι που δεν θα βλέπατε στο Twitter, αλλά θα το βλέπατε σε ένα site με απλό HTTPS και χωρίς HSTS. Ποιος έχει ακούσει εδώ για HSTS? Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ του παρόντος, αλλά μπορείτε να το ψάξετε αν θέλετε. Τώρα, το DNS φυσικά δεν παίζει κρυπτογραφημένα. Το DNSSEC δεν χρησιμοποιείται ιδιαίτερα, οπότε μπορούμε να κάνουμε ARPMAN in the middle και μπορούμε να αλλάξουμε τις DNS απαντήσεις που μας δίνει ο DNS server. Και άρα, ενώ το Twitter κανονικά είναι στο 199 κτλ, μπορούμε να το κάνουμε να πάει στο 192-168 κτλ. Και άρα, κάνοντας ARP spoofing, αλλάζω το DNS και πλέον μπορώ να συμπεριφέρομαι σαν να είμαι το Twitter τοπικά, μέσα στο δίκτυο του Starbucks, για παράδειγμα. Οπότε, μπαίνοντας ο χρήστης σε μια διεύθυνση twitter.com, αντί να επισκεφτεί το πραγματικό, επισκέπτεται εμένα. Εγώ, με τον ίδιο τρόπο που πριν έκανα man in the middle στο ARP, τώρα κάνω man in the middle στο HTTP και το ARP το χρησιμοποιείς απλώς για το DNS, για την αλλαγή στο DNS. Αυτά δεν έχουν τρελή σημασία, είναι απλά η θεμελίωση για να φτιάξω την επίθεσή μου. Από εδώ και πέρα η επίθεση παίζει σε πιο κρυπτογραφικό επίπεδο και είναι λίγο πιο ενδιαφέρον μάλλον. Τώρα αυτό εδώ είναι το σχήμα που έχω φτιάξει. Δηλαδή, επειδή είμαι στο Twitter και το traffic μου είναι κρυπτογραφημένο, περνάει πάνω από τον attacker, ο attacker βλέπει τι περνάει, αλλά αυτό που περνάει είναι κρυπτογραφημένο και συνεπώς δεν μπορεί ούτε να το διαβάσει από καθαρό κείμενο, ούτε να το αλλάξει. Θα σας το δείξω αυτό πώς φαίνεται από την πλευρά του επιτιθέμενου. Εδώ έχω κάνει man in the middle στον εαυτό μου και τρέχω το script που θα σας δείξει τι δεδομένα περνάνε. Ναι. Φαίνεται πιο μεγάλο τώρα. Ναι. Διαβάζετε πίσω. Ωραία, δεν θα δείτε πολλά πράγματα γιατί είναι κρυπτογραφημένα έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ας μπούμε στο mobile.twitter.com. Θα δείτε ότι όταν μπαίνω στο Twitter εδώ πέρα, δουλεύει κανονικά. Δηλαδή, σαν θύμα, δεν μπορώ να καταλάβω καν ότι έγινε κάτι. Και από την πλευρά του επιτιθέμενου, βλέπω εδώ ότι χρησιμοποιεί Speedy. Πάνω φαίνεται το HTTP. Και κάποια στιγμή το script μου εντοπίζει ότι πρόκειται για TLS.
το αναγνωρίζει γιατί μιλάει TLS, αλλά δεν μπορεί να αποκρυπτογραφήσει αυτά που περνάνε. Οπότε κάποια στιγμή εδώ που περνάνε τα δεδομένα και φαίνεται το payload, βλέπω απλά κρυπτογραφημένα πράγματα που δεν μπορώ ούτε να τα αλλάξω, γιατί θα εντοπιστεί με τον τρόπο που σας έδειξα πριν, και δεν μπορώ ούτε να τα διαβάσω. Δεν μπορώ να διαβάσω το καθαρό κείμενο. Τώρα το πρόβλημα εδώ λοιπόν είναι πώς μπορώ να σπάσω αυτό το πράγμα. Και το γεγονός ότι υπάρχει συμπίεση θα με βοηθήσει. Πόσοι από εδώ έχετε ακούσει για CSRF? Σχεδόν κανείς, οπότε θα το εξηγήσουμε. Το CSRF τι είναι? Το CSRF είναι μια επίθεση σε websites που με επιτρέπει να προσποιηθώ ότι είμαι ένας άλλος χρήστης, χρησιμοποιώντας τα cookies του χρήστη και στέλνοντας μια φόρμα από την πλευρά του χρήστη. Αυτό που κάνω είναι βάζω το χρήστη να επισκεφθεί ένα κακόβουλο link που μου ανήκει εμένα και σε αυτή τη σελίδα βάζω μια φόρμα η οποία είναι κρυφή και στέλνει κάποια δεδομένα στο site που είναι το πραγματικό μου θύμα και ναι. Ας πούμε στην περίπτωση αυτή, δεν το είπα καλά, στην περίπτωση αυτή έχω το site το δικό μου, του κακόβουλου, που είναι το dionysis.com. Βάζω το θύμα μου κάποιον από εσάς στο κοινό να πει στο dionysis.com και με κάτι τέτοιο, με κάποιο τέτοιο κώδικα, σας βάζω να στείλετε κάποια δεδομένα στο Twitter και παράδειγμα σας βάζω να κάνετε ένα tweet που δεν έχετε γράψει πραγματικά. Αυτό μου επιτρέπει να ουσιαστικά να προσποιούμε ότι είμαι ο χρήστης. Αυτό είναι μια πολύ γνωστή επίθεση web, στο web. Και υπάρχει μια κλασική άμυνα σε αυτό, που είναι τα CSRF tokens, που είναι αυτό εδώ πέρα, ένας 16-αδικός αριθμός, ο οποίος παράγεται από το διακομιστή και δεν μπορεί να διαβαστεί από τον επιτιθέμενο, λόγω μιας πολιτικής που λέγεται cross-origin policy. Δεν έχει πάρα πολύ σημασία τι σημαίνει αυτό, αν θέλετε μπορείτε να το αναζητήσετε αργότερα. Σημασία για αυτά που θα σας δείξω είναι ότι διαβάζοντας αυτόν τον αριθμό, επιτιθέμενος μπορεί στη συνέχεια να προσποιηθεί ότι είναι το θύμα και να κάνει ό,τι θέλει ως το θύμα. Οπότε για μια επίθεση που προσποιούμαστε ότι είμαστε το θύμα, αρκεί να κλέψουμε αυτό. Αυτός ο αριθμός όμως περνάει μέσα στο HTTPS. Οπότε θα επικεντρώσω την επίθεσή μου στο να αποκρυπτογραφήσω μόνο ένα τμήμα του HTTPS payload και όχι ολόκληρη τη σελίδα βέβαια. Αυτό το καθιστά αρκετά πιο εύκολο γιατί έχω να διαβάσω 16 χαρακτήρες plaintext και όχι όλο το HTML που είναι πολύ μεγαλύτερο. Κάτι σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι το authenticity token δεν αλλάζει από απάντηση σε απάντηση, παραμένει το ίδιο και αυτό θα το εκμεταλλευτώ στο κρυπτογραφικό μου μοντέλο. Οπότε μπορείτε να υποθέσετε ότι από το plaintext θέλω να κλέψω ένα συγκεκριμένο κομμάτι που λέγεται authenticity token για να προχωρήσουμε. Αυτά θα τα περάσουμε λιγάκι. Ωραία. Τώρα, μιας και έχουμε κάνει man the middle στο θύμα στην HTTP σύνδεση, το θύμα φαντάζομαι ότι χρησιμοποιεί το ίντερνετ στο δίκτυο που είναι τα Starbucks, για παράδειγμα. Οπότε, όταν επισκέπτεται sites όπως το CNN, το Amazon και το eBay, μπορώ να αλλάξω την απάντηση εκεί πέρα, παρόλο που αυτά δεν είναι το πραγματικό μου θύμα. Ο στόχος μου είναι το Twitter τελικά, αλλά θα στείλω κάποια JavaScript μέσα σε αυτές τις σελίδες, η οποία εκτελείται ως τον υπολογιστή του χρήστη με origin αυτά τα websites. Δηλαδή, μπορώ να φτιάξω κώδικα ο οποίος να τρέχει σαν να ήταν cnn.com, σαν να ήταν amazon.com, γιατί αυτά τα sites δεν χρησιμοποιούν HTTPS. Τώρα, ας πούμε ένα λεπτό για same origin policy. Same origin policy τι λέει? Λέει ότι ο browser, καταρχάς υπάρχει κάποιος που να το έχει, το γνωρίζει? Εντάξει, το same origin policy λέει ότι όταν τρέξω κάποιο κώδικα στο cnn.com με JavaScript, για παράδειγμα, αυτό δεν μπορεί να διαβάσει δεδομένα από το twitter.com. Και αυτό είναι λογικό, γιατί άμα εγώ έχω κάνει login στο twitter.com και μπορούσε ο κώδικας στο cnn.com να ρωτήσει το browser τι έχει αποθηκευμένο για το twitter.com, θα μπορούσε να δει προσωπικά μου δεδομένα. Θα μπορούσε να δει, ας πούμε, τα προσωπικά μου μηνύματα ή protected tweets κτλ. Κτλ. Ούτε μπορεί να στείλει αιτήματα ως το twitter.com. Άρα υπάρχει ένας διαχωρισμός από origin σε origin. Το origin στη μία περίπτωση είναι το cnn.com, το origin στην άλλη περίπτωση είναι το twitter.com. Αυτός ο περιορισμός σημαίνει ότι δεν μπορώ να διαβάσω δεδομένα από το ένα origin στο άλλο, αλλά μπορώ να προκαλέσω αιτήματα. Άρα όταν τρέχω κώδικα στο cnn.com, μπορώ να κάνω ένα HTTPS αίτημα στο twitter.com, αλλά δεν μπορώ να διαβάσω το αποτέλεσμα στον κώδικά μου. Δηλαδή δεν θα μου επιστρέψει τίποτα. Αλλά το request θα τρέξει.
Οπότε αυτό που κάνω τώρα στην επίθεσή μου είναι αυτό εδώ το σχήμα. Έχω το θύμα που επισκέπτεται CNN, Yahoo κτλ. Στη μέση έχω παρέμβει με τον τρόπο που είπα πριν, δηλαδή ARP, poisoning, αλλάζω το DNS και κάνω man in the middle στο HTTPS και στο HTTP. Και εδώ προσθέτω κάποιο JavaScript κώδικα που τρέχει σε αυτά τα websites. Πώς μοιάζει αυτός ο κώδικας? Νάτος. Αυτό φυσικά γίνεται αυτοματοποιημένα. Και τι λέει? Ότι με το που μπαίνει ο χρήστης στο site cnn.com, που είναι απλό HTTP, στο header, στο head, προσθέτω ένα script το οποίο είναι από ένα δικό μου site και βάζω κώδικα να τρέξει ως cnn.com. Δεν έχω αποκτήσει ακόμα πρόσβαση στο Twitter, αλλά μπορώ να τρέξω κώδικα στο μηχάνημα του θύματος με πολύ περιορισμένα δικαιώματα που θα μου επιτρέψει να φτάσω εκεί που θέλω. Και αυτό τι κάνει? Προκαλεί ένα αίτημα από το cnn.com στο twitter.com. Όπως είπα, δεν μπορώ να διαβάσω τα δεδομένα από αυτό το context, αλλά όπως βλέπετε, δημιουργεί μια εικόνα που θα εμφανιστεί στο cnn.com και καλά, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα ερώτημα αναζήτησης. Δηλαδή, βλέπετε ότι φαίνεται στο Twitter ότι ο χρήστης αναζητά τη φράση I want to play a game, ενώ ο browser πιστεύει ότι πρόκειται για μια εικόνα, άρα την κατεβάζει, αλλά δεν μπορώ να διαβάσω τα δεδομένα του αποτελέσματος. Και στα δεδομένα του αποτελέσματος υπάρχει το token που χρειάζομαι, που θέλω να βρω. Ο browser το βλέπει αποκρυπτογραφημένο, αλλά το κώδικας μου δεν μπορεί να διαβάσει το καθαρό κείμενο εδώ πέρα. Επειδή έχω παρέμβει στο data link layer, μπορώ να διαβάσω το κρυπτογραφημένο κείμενο που αντιστοιχεί σε αυτό το ερώτημα όμως. Αυτό θα κάνω. Τώρα, όταν ο browser καταλάβει ότι τελικά δεν πρόκειται για εικόνα, θα χτυπήσει εδώ ένα event που λέει ότι υπήρξε σφάλμα, το οποίο για μένα που κάνω την επίθεση είναι επιτυχία, ότι πέτυχε το request. Κάτι που θέλω να κάνω τώρα εδώ πέρα είναι στην αναζήτηση. Θα ψάξω για ένα αλφαρυθμητικό, το οποίο δεν εμφανίζεται σε κανένα tweet. Όσο δεν χρησιμοποιείτε το Twitter, το tweet είναι σαν το status update του Facebook. Και βλέπετε ότι αναζητώ εδώ το PFJ και τα λοιπά, το οποίο δεν εμφανίζεται πουθενά σε κανένα tweet, με αποτέλεσμα η σελίδα αναζήτησης να είναι άδεια. Δηλαδή θα μοιάζει κάπως έτσι. Αυτό είναι δηλαδή που περνάει στο δίκτυο. Και όπως γνωρίζετε, περνάει και από εδώ, από το man in the middle. Βλέπουμε δηλαδή το κρυπτογράφημα αυτού του πράγματος. Τώρα θα πειράξω λιγάκι αυτό, ώστε να μην μας δείχνει όλα τα δεδομένα. Οπότε τώρα επανεμβαίνω στο δίκτυο. Αν θέλετε κιόλας, μπορώ να σταματήσω αυτό και να δείτε ότι πλέον δεν δουλεύει το site, γιατί κάποιος παρεμβαίνει στο δίκτυο, αλλά δεν προωθεί τα δεδομένα. Οπότε πρέπει να προωθώ βέβαια. Ωραία. Τι γίνεται τώρα? Αυτή εδώ είναι η απάντηση. Η απάντηση έχει τρία πράγματα μέσα που με ενδιαφέρουν. Που με ενδιαφέρουν και δεν με ενδιαφέρουν αναλόγως. Έχει τα εξής. Έχει το μυστικό που με ενδιαφέρει να κλέψω σε plain text, αλλά περνάει κρυπτογραφημένο από το δίκτυο, οπότε δεν μπορώ να το διαβάσω. Έχει πάνω μία ανάκλαση, τη λεγόμενη, το οποίο είναι μέρος του request που έχω στείλει. Δηλαδή, στο request, είδατε, βάζω μία παράμετρο. Η παράμετρος που επιλέγω εγώ σαν θήτης είναι η ίδια που ανακλάται στο αποτέλεσμα. Και υπάρχει και κάποιος θόρυβος, που είναι πράγματα που δεν με ενδιαφέρουν. Τώρα θέλω να δω πώς, πειράζοντας την ανάκλαση, μπορώ να μαντέψω το μυστικό. Ισχύει αυτή η μαθηματική σχέση. Λέει το εξής. Αυτό είναι η μόνη μαθηματική σχέση που χρειάζεται για να δουλέψει αυτό. Όταν βλέπω κρυπτογραφημένο κείμενο το οποίο είναι μικρότερο σε μήκος από ένα άλλο κρυπτογραφημένο κείμενο, μπορώ να συμπεράνω ότι και το αρχικό κείμενο είχε μικρότερο μήκος από το τελικό. Οπότε, επειδή είμαι στο δίκτυο και μπορώ να δω το κρυπτογραφημένο κείμενο, μπορώ να δω και το μήκος του κρυπτογραφημένου κειμένου και να εξάγω και το μήκος του καθαρού κειμένου. Τώρα θέλω να σας δείξω ότι βλέπω το μήκος. Φυσικά, εντάξει, είναι προφανές νομίζω αυτό.
Αν τρέξω το man in the middle εκεί μου μετράει το μήκος της απάντησης, 1535. Αν κάνω τώρα ένα ακόμα ερώτημα και βάλω εδώ κάποια παραπάνω πράγματα, θα δείτε ότι το μήκος που διαβάζω εδώ θα επηρεαστεί και θα έχει μεγαλώσει. Άρα παίρνω κάποια πληροφορία για το καθαρό κείμενο αμέσως. Και αυτό είναι που θα αξιοποιήσω για να σπάσω την κρυπτογράφηση εδώ. Το bridge στηρίζεται στο ότι γίνεται gzip η ανάκλαση και το μυστικό. Άρα το καθαρό κείμενο της κρυπτογράφησης είναι το συμπιεσμένο κείμενο. Η συμπίεση επηρεάζει το μήκος και αυτό είναι που ακριβώς μου δίνει την πληροφορία που χρειάζομαι. Στην ιδέα του bridge κάνουμε το εξής. Υπάρχει το CSRF token στο καθαρό κείμενο πριν γίνει η κρυπτογράφηση και η συμπίεση και υπάρχει και μια ανάκλαση που εμείς επιλέγουμε σαν επιτιθέμενη. Αυτά υπάρχουν στο ίδιο αλφαριθμητικό, κάπου σε διαφορετικά σημεία και ανάμεσα υπάρχει θόρυβος. Όταν η ανάκλαση είναι ίση με το CSRF token, λόγω του ότι το GZIP παίζει με LZ77, η απάντηση θα είναι μικρότερη. Δηλαδή, το συμπιεσμένο κείμενο θα είναι μικρότερο και συνεπώς το κρυπτογραφημένο κείμενο θα είναι μικρότερο. Όταν παίζω με μια ανάκλαση που είναι διαφορετική από το CSRF token, η απάντηση θα είναι μεγάλη γιατί δεν μπορεί να συμπιεστεί καλά. Παρόλο δηλαδή που το καθαρό κείμενο πριν γίνει η συμπίεση και η κρυπτογράφηση έχουν το ίδιο μήκος, το ένα συμπιέζεται καλύτερα, μου δίνει διαφορετικό μήκος στο συμπιεσμένο επίπεδο και στο κρυπτογραφημένο επίπεδο επίσης, γιατί είπαμε πριν από τη μαθηματική σχέση ότι από το μήκος του κρυπτοκειμένου μπορώ να εξάγω το μήκος του κειμένου πριν την κρυπτογράφηση, δηλαδή το μήκος του συμπιεσμένου κειμένου. Οπότε πώς συμπιέζεται αυτό το πράγμα, όπως είδαμε και πριν. Κάτω υπάρχει το μυστικό μου, πάνω υπάρχει κάτι που διαλέγω εγώ ως επιτιθέμενος. Αν βάλω το ίδιο πράγμα ακριβώς και στα δύο, μπορώ με κάποιο τρόπο να το μαντέψω, ποιο είναι το από πάνω, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι αυτό που μάντεψα ήταν το σωστό. Γιατί δημιουργείται ένας pointer εκεί πέρα, το 2.14.20 που βλέπετε, γυρνάει πίσω και μου δείχνει στο προηγούμενο γιατί είναι ίδιο. Αν ήταν διαφορετικά, αυτό θα έπρεπε να συμπιεστεί ως κυριολεκτικό κείμενο, με αποτέλεσμα το συμπιεσμένο κείμενο να είναι μεγαλύτερο. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, αν μπορούσα να το μαντέψω, θα το είχα κάνει ήδη. Αλλά η ουσία εδώ είναι ότι μπορώ να το μαντέψω σε χαρακτήρα προς χαρακτήρα και όχι ολόκληρο. Για να το δούμε αυτό, θα ορίσω ένα κρυπτογραφικό μοντέλο, λίγο διαφορετικό. Όσοι έχετε ασχοληθεί με την κρυπτογραφία, έστω και λίγο, έχετε δει τα μοντέλα που λένε επίθεση επιλεγμένου κρυπτοκειμένου, επίθεση επιλεγμένου καθαρού κειμένου. Εδώ έχουμε μια παραλλαγή, που είναι η επίθεση μερικώς επιλεγμένου καθαρού κειμένου, το οποίο λέει τι, ότι το καθαρό κείμενο περιέχει ένα μυστικό, περιέχει και άλλα πράγματα και σαν επιτιθέμενος μπορώ να διαλέξω ένα μέρος του καθαρού κειμένου και όχι ολόκληρο και να πάρω το κρυπτογράφημά του. Όπως βλέπετε, αυτή η υπόθεση εδώ ισχύει λόγω του δικτύου που έχουμε και είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα στην κρυπτογραφία. Πολλές φορές διαβάζοντας θεωρητικά επίθεση μερικώς επιλεγμένου κειμένου, λέμε καλά πότε θα συμβεί αυτό στην πράξη, δεν γίνεται ποτέ. Να, πραγματικά εδώ συμβαίνει. Και μάλιστα, όχι απλώς έχω ένα επιλεγμένο καθαρό κείμενο, αλλά μπορώ να έχω και δεκάδες χιλιάδες ενδεχομένως, γιατί την ώρα που ο χρήστης χρησιμοποιεί το ίντερνετ, μπορώ εγώ να κάνω όσα αιτήματα θέλω και να δω το κρυπτοκείμενό τους. Ωραία, πώς κάνω τώρα την επίθεση. Το hill climbing είναι αυτό που χρησιμοποιώ. Αρχικά μαντεύω δύο χαρακτήρες του CSRF token. Αυτό είναι 2.56 πιθανές περιπτώσεις. Τις δοκιμάζω όλες. Άμα το βρω, μου δίνει ένα μικρότερο μήκος από τα υπόλοιπα. Και στη συνέχεια, αφού βρω τους τελευταίους δύο χαρακτήρες, θα προσπαθήσω να βρω τον τρίτο τελευταίο. Δοκιμάζω τους 16 πιθανούς χαρακτήρες. Στη συνέχεια. Εδώ είναι πώς κάνω το bootstrapping μου. Στη συνέχεια. Να το, εδώ έχω μαντέψει τους δύο τελευταίους. Οπότε, άμα ταιριάξει το 0 ή και διπλό εισαγωγικό κλείνει, θα μου φτιάξει ένα pointer και θα είναι λίγο μικρότερο. Αν δεν ταιριάξει, φυσικά δεν θα υπάρχει pointer, οπότε θα υπάρχει μια διαφορά ενός byte που μπορώ να τη δω. Όταν θα έχω έναν επιπλέον χαρακτήρα, θα τον προσθέσω στο τρίτο από το τέλος και θα δω ότι αλλάζει αντίστοιχα το... Θα δω ότι αλλάζει αντίστοιχα το μήκος. Δηλαδή, αφού έχω μαντέψει δύο χαρακτήρες, προσθέτω σε ένα τρίτο, ο τρίτος είτε θα συμπιεστεί καλά είτε όχι.
Εδώ είναι επίθεση, η πλήρης επίθεση bridge. Αυτό είναι το σχήμα μου. Βλέπετε, έχω το θύμα που επισκέπτεται δύο κατηγορίες. Επισκέπτεται δύο κατηγορίες σελίδων, είτε το Twitter είτε κάποιο site που είναι, δεν είναι προστατευμένο με HTTPS. Όταν μπαίνει σε κάποια απλή σελίδα, εγώ ως επιτιθέμενος βάζω κάποια JavaScript μέσα. Αυτή τρέχει σε αυτά τα sites. Το θύμα το βάζει να κάνει αιτήματα προς το Twitter, μπορεί να είναι χιλιάδες. Εγώ βλέπω το μήκος του κρυπτογραφημένου κειμένου που περνάει στο δίκτυο. Αλλά το script μου φυσικά δεν μπορεί να διαβάσει τι γίνεται εκεί πέρα. Αυτό το σχήμα δείχνει ακριβώς τι γίνεται. Και φυσικά. Φυσικά ο επιτιθέμενος έχει και command and control εδώ, δηλαδή μπορεί να πει στο τίμα ό,τι κώδικα θέλει να τρέξει εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, ποιοι το έχουν φτιάξει αυτό? Αυτό το έχουν φτιάξει ο Άντζελο Πράντο, ο Νίλ Χάρις και ο Γιώλ Γκλουκ. Εγώ το επέκτηνα απλά. Αυτοί οι τρεις ερευνητές το βρήκαν το καλοκαίρι του 2013. Επιτέθηκαν εναντίον του Outlook της Microsoft. Η επίθεσή τους ήταν αρκετά πιο απλή γιατί είχαν κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες μέσα στο Outlook που τους βοήθησαν αρκετά. Το Twitter η επίθεση είναι αρκετά πιο περίπλοκη λόγω θορύβου, λόγω έλλειψης bootstrap. Αυτοί εδώ είναι οι τρεις, Σαν Φρανσίσκο. Ας δούμε λοιπόν τώρα κάποιες λεπτομέρειες και θα σας δείξω και τον demo σιγά σιγά. Η επίθεση είναι επιμήνουσα. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να βάλω το θύμα να μείνει σε μια σελίδα περίεργη, ούτε να του δώσω κάποιο link. Το αφήνω απλά να χρησιμοποιεί το ίντερνετ και παρεμβαίνω όπως είδατε πριν. Άρα δεν χρειάζεται να πατήσει πουθενά. Συνδέεται στο ίντερνετ και μπαίνει σε κάποια sites για μερικά λεπτά. Αυτό θα το προχωρήσουμε λιγάκι. Εδώ πέρα, εντάξει, καταλαβαίνετε όλοι για ποιο λόγο έβαλα το PFJNZ. Ο λόγος είναι γιατί θέλω ο θόρυβος να είναι πάντα ο ίδιος. Γιατί άμα άλλαζε κάθε φορά η σελίδα, δεν θα μπορούσα να εξάγω αποτελέσματα μήκους. Γιατί συγκρίνω μεταξύ τους δύο διαφορετικά αιτήματα. Άμα μπω στο mobile.twitter.com, αυτό δουλεύει γιατί είναι πολύ απλή σελίδα. Αν έμπαινα στο κανονικό Twitter, δεν θα δούλευε τόσο εύκολα, γιατί κάθε φορά μου δείχνει διαφορετικά πράγματα. Μου προτείνει, ας πούμε, διαφορετικούς ανθρώπους να κάνω follow, μου δείχνει διαφορετικά trends, τα tweets μπορεί να αλλάζουν. Οπότε προσπαθώ να βρω μια απλή σελίδα. Ας σας δείξω τώρα πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Είδατε ήδη ότι το μήκος εδώ διαρρέει. Αυτό που έχω φτιάξει εδώ πέρα είναι ένα script σε Python, το οποίο όχι απλά διαβάζει το μήκος, αλλά έχει και έναν HTTP server, ο οποίος επιτρέπει σε επίπεδο JavaScript, ο κώδικας που τρέχει, για παράδειγμα, στο cnn.com, να διαβάζει αυτό το μήκος και να εξάγει συμπεράσματα. Άρα, θέλω να επισκεφθώ κάποια σελίδα τύπου cnn.com. Εδώ τρέχω μια αντίστοιχη. Εδώ λοιπόν φανταστείτε ότι αυτό είναι ένα script που τρέχει στο cnn.com. Για να γλιτώσουμε χρόνο έχω βάλει τα δύο τελευταία ψηφία να τα μαντέψω, που είναι τα σωστά, το 7E, που είναι τα δύο τελευταία ψηφία του authentication token μου. Και βλέπετε ότι μπορεί το JavaScript επίπεδο να βλέπει το μήκος και το 07E πάνω έχει 1548 μήκος, ενώ όλα τα υπόλοιπα έχουν 1549. Οπότε αμέσως έχω εξάγει ένα χαρακτήρα. Βλέπετε τώρα αυτό τρέχει ένα request ένα δευτερόλεπτο. Αυτό είναι πρώτον για να το δείτε εσείς. Και δεύτερον, επειδή το Twitter μου απαγορεύει να τρέχω περισσότερα requests, γιατί έχει μια αρκετά καλή ασφάλεια. Σε άλλα sites αυτό θα μπορούσε να τρέξει αμέσως με χιλιάδες requests μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και αμέσως να μπορέσω να εξάγω αποτελέσματα. Και θα δείτε τώρα ότι αμέσως έχει μαντέψει ότι επεκτείνεται με αυτόν τον τρόπο και συνεχίζει στον επόμενο χαρακτήρα. Οπότε βλέπετε αμέσως έχω αποκρυπτογραφήσει το HTTPS. Τώρα, θα είδατε ότι υπάρχει ένας θόρυβος, ο οποίος δημιουργεί κάποια προβλήματα. Πραγματικά, αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και η επίθεση δεν δουλεύει πάντα. Υπάρχουν θέματα, δηλαδή μπορεί να δουλέψει το 90% των περιπτώσεων, ανάλογα με το τι υπάρχει μέσα. Θέλω να σας δείξω αυτό εδώ.
Το μαντίο, λέει, μπορεί να ταιριάξει στο θόρυβο. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχουν άλλα δεδομένα τα οποία ενδεχομένως να ταιριάζουν σε αυτό που εγώ μαντεύω, μπορεί να νομίσει το script μου ότι αυτό είναι το CSRF, ενώ το CSRF token, ενώ στην πραγματικότητα να είναι κάτι άλλο. Παράδειγμα, στη σελίδα εμφανίζεται το user ID. Αν εγώ ταιριάξω το user ID, θα νομίσω ότι καλά τα πήγα, ενώ θέλω να ταιριάξω κάτι διαφορετικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να πάρω δύο διαφορετικούς δρόμους, να τρέξω έναν αλγόριθμο και στις δύο περιπτώσεις και να δω ποιο μοιάζει περισσότερο με αυτό που θέλω τελικά, αφού το βρω ολόκληρο, και να το δοκιμάσω ή να δω το μήκος του και ούτω καθεξής. Μία άλλη δυσκολία είναι ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, το GZIP δεν είναι μόνο LZ77, που ήταν το απλό που σας έδειξα τώρα, είναι αρκετά πιο περίπλοκο, γιατί χρησιμοποιεί και Huffman. Οπότε θα πρέπει να δημιουργήσω ένα σταθερό σημείο Huffman, δηλαδή να μην επηρεάζουμε από την συμπίεση Huffman. Αυτό δεν είναι τόσο απλό πάντα, δηλαδή θα πρέπει να κάνω μία σειρά από αιτήματα τέτοιου είδους, δηλαδή να δημιουργώ ένα σύνολο από χαρακτήρες που προκαλούν το ίδιο Huffman tree και στη συνέχεια να κάνω τις δοκιμές μου. Αν σας ενδιαφέρει, θα ανεβάσω τις διαφάνειές μου, μπορείτε να το μελετήσετε, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος. Και εντάξει, κάποια πράγματα που μπορώ να καταφέρω με αυτό είναι να προσποιηθώ ότι είμαι ο χρήστης, όπως σας είπα, στο Twitter τελικά. Δηλαδή, από τη στιγμή που κλέψω το CSRF, μπορώ να αποστάρω tweets ως κάποιος χρήστης, να κάνω favorites, retweets, να ενημερώσω το προφίλ τους. Γενικά, να χρησιμοποιήσω το Twitter όσο οποιοδήποτε θέλω. Αντίστοιχες επιθέσεις υπάρχουν και σε άλλα sites. Δεν υπάρχει, όπως σας είπα, κάποια απόλυτη άμυνα ακόμα. Και υπάρχουν και επιθέσεις που δεν είναι μόνο ότι προσποιούμε, αλλά είναι ότι διαβάζω και δεδομένα που με ενδιαφέρουν. Άμα δεν μιλήσουμε για CSRF tokens, μπορούμε, ας πούμε, να κλέψουμε μηνύματα chat στο Facebook τη στιγμή που περνάνε στο δίκτυο. Αυτά είναι κάποιες αθώες επιθέσεις, αλλά ενδεχομένως να μπορούμε να κλέψουμε και ίσως οικονομικά δεδομένα και πιο σοβαρά πράγματα, τα οποία να ήθελε κάποιος να προστατέψει, γιατί το HTTPS, ξέρετε, χρησιμοποιείται και σε online banking, σε πολλά πράγματα και όλα τα sites είναι επιρρεπή σε τέτοιες επιθέσεις. Τώρα, για να το αποφύγουμε αυτό, θα σας δείξω πολύ συνοπτικά κάποιους τρόπους και στη συνέχεια ας περάσουμε σε κάποιες ερωτήσεις. Η αποφυγή δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποιος καλός τρόπος αποφυγής. Ο μόνος απόλυτος τρόπος αποφυγής είναι να σταματήσουμε να έχουμε συμπίεση τελείως στο web. Αυτό είναι αδύνατο. Εντάξει, ίσως δούλευε σε κάποια site τύπου e-banking, που είναι ίσως πιο αποδεκτό να είναι αρκετά πιο αργά για ασφάλεια, αλλά στο σύγχρονο web δεν μπορούμε να δεκτούμε μείωση ταχύτητας, οπότε δεν είναι σοβαρή απάντηση. Όπως σας είπα, το Twitter μειώνει το rate που μπορώ να κάνω request, δηλαδή μετράει πόσα κάνω ανά δευτερόλεπτο. Και μου λέει ότι, και να δεις, δεν γίνεται πάνω από 10 ερωτήματα το δευτερόλεπτο ή ένα ερώτημα το δευτερόλεπτο. Αυτό ουσιαστικά δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί αντί να μου πάρει 30 δευτερόλεπτα να σπάσω το σύστημα, μου παίρνει κάποια μισή ώρα. Εντάξει, καλή ιδέα είναι βέβαια. Μία άλλη λύση είναι το CSRF να ανανεώνεται. Αυτό αμήνεται σε επιθέσεις εμπιστευτικότητας. Δηλαδή, μπορείτε να το ανανεώνετε κάθε μία ώρα, για παράδειγμα, όπως κάνει το Stack Overflow, και σε συνδυασμό με rate limiting ίσως σας βοηθήσει αρκετά. Εδώ είναι ένας καλύτερος τρόπος άμυνας για το CSRF, χωρίς να χρειάζεται ανανέωση. Μπορείτε να το μελετήσετε, χρησιμοποιεί μία μάσκα XOR. Θα το προσπεράσω προς το παρόν. Εδώ είναι μία άλλη πρόταση για άμυνα, η οποία λέει ότι σε συνεργασία με το web server ο κώδικας του application θα συνεννοείται και θα αποφασίζει ότι κάποια στοιχεία δεν θα συμπιέζονται καθόλου. Αυτό το επιτρέπει το GZIP, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κώδικας για να το κάνει αυτό. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να κάνει κάποια διπλωματική σχετικά με αυτό, είναι αρκετά ενδιαφέρον θέμα, νομίζω, και χωράει αρκετή έρευνα. Διαχωρισμός μυστικών, ένας άλλος τρόπος. Μία ιδέα είναι να προσθέσουμε ένα τυχαίο αλφαριθμητικό σε σχόλιο στο τέλος του κώδικα. Αυτό φαίνεται αρχικά καλή ιδέα, αλλά δεν διορθώνει τελικά το πρόβλημα. Απλά προσθέτει εκεί ένα παράγοντα big O to reason ή στο πόσο γρήγορα μπορούμε να κάνουμε την επίθεση. Και μία
πολύ καλή λύση είναι τα SOS HTTP headers που τα σκέφτηκαν ο Μάικ Σίμα και ο Βανκ Τουκχάριαν το 2013. Αυτοί σκέφτηκαν αυτή τη λύση σαν άμυνα σε άλλες επιθέσεις, σε άλλου είδους επιθέσεις. Αλλά ανακαλύψαμε ότι αυτή η άμυνα μπορεί να αξιοποιηθεί και για άμυνα στο breach. Οπότε αυτό είναι κάτι ενδιαφέρον. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να ελαιοποιηθεί και από τους browsers, αλλά και από τους web developers να υιοθετηθεί. Οπότε αυτό δεν θα τρέξει για αρκετά ακόμα χρόνια, αλλά έχει αρκετό ενδιαφέρον. Από όσο γνωρίζω, αυτό δεν είχε προηγουμένως, τα SOS HTTP headers δεν είχαν προηγουμένως χρησιμοποιηθεί ποτέ για άμυνα στο breach, οπότε αυτό είναι κάτι αρκετά πρωτοπόρο. Αυτά όσον αφορά την άμυνα. Επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα χαρώ να ακούσω ερωτήσεις και εδώ υπάρχει κάποια βιβλιογραφία για όσους ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στο θέμα. Ευχαριστούμε πολύ τον Διονύση. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Λέω να κλείσω το Wi-Fi. Ερωτήσεις. Ο κύριος στο βάθος. Νομίζω εκεί. Λέγομαι Χρήστος Παπαδόπουλος, από τη Σχολή του Αριστοτελείου. Το token στην απάντηση δεν βρίσκεται πάντα στο ίδιο σημείο στο HTML. Αν έχουμε μειώσει το θόρυβο επαρκώς, ναι, θα βρίσκεται στο ίδιο σημείο. Λογικά δεν μπορούμε να μετρήσουμε μόνο το μήκος του string, δηλαδή να τσιμπήσουμε μόνο εκείνο το κομμάτι και να μετρήσουμε μόνο το μήκος του string. Όχι, διότι η κρυπτογράφηση του HTTPS χρησιμοποιεί block ciphers, τα οποία παίζουν δεν παίζουν σε electronic codebook, παίζουν σε cipher blockchaining, που σημαίνει ότι κάθε πράγμα που είναι μετά μπορεί να επηρεάζεται από προηγούμενα δεδομένα και κάθε φορά μπορεί να είναι και διαφορετικό, γιατί υπάρχει ένα initialization vector, οπότε δεν μπορούμε ακριβώς να εξάγουμε συμπεράσματα για το πού βρίσκεται και πόσο είναι το μήκος του. Μπορούμε μόνο να δούμε το συνολικό. Okay, ευχαριστώ. Εδώ. Ξενοφώνω. Σχοινάς Γιώργος, λέγομαι από το Αριστοτέλειο. Αναφέρατε ότι κάποιες υπηρεσίες όπως το e-banking δεν χρησιμοποιούν συμπίεση. Αλλά αν δεν χρησιμοποιούν συμπίεση, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απλά κωδικοποιημένα αυτά που μας στέλνουν και συνεπώς, αφού ξέρουμε και ποια μέθοδο κωδικοποίηση χρησιμοποιούν, να το αποκρυπτογραφήσουμε με αυτόν τον τρόπο πιο εύκολα. Όχι, η συμπίεση μας βοηθάει. Αν δεν υπάρχει συμπίεση, τα κλειδιά που χρησιμοποιούνται για την κρυπτογράφηση είναι άγνωστα στον επιτιθέμενο. Δηλαδή υπάρχουν μόνο στον υπολογιστή του θύματος και είναι και ασύμμετρα. Δηλαδή για να κρυπτογραφήσει το θύμα χρησιμοποιεί ένα ασύμμετρο κλειδί που υπάρχει μόνο στον υπολογιστή του. Από την πλευρά του διακομιστή, ο διακομιστής αντίστοιχα ένα ασύμμετρο κλειδί από τη δική του πλευρά που υπάρχει μόνο σε αυτόν τον υπολογιστή. Ο θήτης δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα κλειδιά, γνωρίζει μόνο τον αλγόριθμο της κρυπτογράφησης και δεν μπορεί να εξάγει συμπεράσματα. Ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Λοιπόν, η δική μου ερώτηση είναι η εξής. Το όνομά σας, λέω, και από πού είστε. Ναι, Σουρκούνης Θεοδόσης από το Αριστοτέλειο. Αν επικεντρωθούμε στην συγκεκριμένη επίθεση, μπορούμε να πούμε ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές μπορούμε να τις εντοπίσουμε συνεχόμενα requests, τα οποία δεν έχουν αποτελέσματα, αλλά αλλάζει μόνο κάποιο συγκεκριμένο σημείο της σελίδας, και να πούμε ότι θα κόβουμε, ας πούμε, το query αναζήτηση σε συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν καταλαβαίνω τι ρωτάς. Η επίθεση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι η σελίδα, όταν μας επιστρέφει το αποτέλεσμα, επιστρέφει και αυτό που στείλαμε εμείς. Οπότε μπορεί να γίνει αυτός ο ισχυρισμός. Θα μπορούσε να εντοπιστεί μια τέτοιου είδους συμπεριφορά και
να κόψουμε, ας πούμε, το... αυτό το αποτέλεσμα. Η ανάκλαση, αν καταλαβαίνω, είναι η ερώτηση αν μπορώ να σταματήσω την ανάκλαση δεδομένων. Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, ας πούμε, στο... όταν κάνω μια αναζήτηση, θέλω να δείξω το τι αναζήτησε ο χρήστης. Δεν γίνεται να μην το δείξω αυτό. Είναι ανάγκη, είναι στο business logic, απαίτηση δηλαδή για το software. Ή ενδεχομένως στο Facebook, το πέρασα λίγο γρήγορα. Η ανάκλαση μπορεί να μην είναι καν στο URL. Μπορεί να είναι ένα μήνυμα που έστειλα εγώ στο χρήστη και ανακλάται. Άμα σταματήσει την ανάκλαση, δεν θα δουλεύει το Facebook, γιατί δεν μπορώ να δείξω μηνύματα. Σε αυτή την περίπτωση, το μυστικό και η ανάκλαση είναι ίδιος τύπος δεδομένων. Άρα η απάντηση είναι ότι άμα θέλω να έχω μια αξιόλογη εφαρμογή οποιασδήποτε μικρής πολυπλοκότητας, δεν μπορώ να αρνηθώ το ότι θα υπάρχει ανάκλαση. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Είμαι ο Βαγγέλης Μουρίκης. Εδώ. Πού είσαι. Πού είσαι, δεν σε βλέπω. Και θέλω να σε ρωτήσω αν το θύμα δεν επισκεφτεί μια σελίδα σε απλό HTTP, αυτό αναιρεί όλη την επίθεση. Αν το θύμα επισκεφτεί μόνο HTTPS σελίδες, μπορώ εγώ να του δώσω ένα link HTTPS σε μια δικιά μου σελίδα. Μάλιστα. Δηλαδή, μπορώ να το κάνω σαν την πρώτη σελίδα, ας πούμε, που θα του βγαίνει όταν μπαίνει στο Wi-Fi δίκτυο και έτσι εκεί πέρα να κάνω inject το δικό μου JavaScript. Ναι. Το ότι χρησιμοποιείται HTTP έχει να κάνει μόνο με το ότι έχω την επιμείνουσα επίθεση. Αν θεωρήσω ότι το browser, ας πούμε, επιτρέπει μόνο HTTPS, θα μπορούσα εγώ στο θύμα να στείλω ένα email με ένα link HTTPS σε μια κακόβουλη σελίδα που να φαίνεται αθώα και εκεί μέσα να τρέχει το hill climbing που έκανα. Απλώς η επίθεση σε αυτή την περίπτωση δεν θα είναι επιμείνουσα. Θα υπάρχει η απέτηση να μείνει το θύμα για μερικά δευτερόλεπτα σε αυτή τη σελίδα και να πατήσει ένα link που ενδεχομένως δεν γνωρίζει. Μπορώ, ας πούμε, να φτιάξω ένα μικρό video game, να αφήσω το χρήστη να παίξει για λίγη ώρα και να νομίζει ότι κάνει κάτι αθώο την ώρα που από πίσω τρέχει ένα script. Το συγκεκριμένο JavaScript θα μπορούσε να τρέξει και στο email το ίδιο που θα στείλεις? Όχι. Θα πρέπει να πατηθεί κάποιο link, είτε προς κάποιο άγνωστο URL, ενδεχομένως και HTTPS, είτε ο χρήστης απλά να επισκεφτεί HTTP σελίδες. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Έχουμε χρόνο για άλλες δύο ερωτήσεις και μετά μπορείτε να βρείτε τον Διονύση και να το ρωτήσετε έξω. Πολύ ευχαριστώ στους παιδιά στο διάλειμμα για καφέ. Μπορώ να απαντήσω ό,τι θέλετε και να σας δείξω και τεχνικά demos, ό,τι θέλετε. Έτσι. Καλημέρα, Πολυχρονιάδης. Αλέξανδρος από το Αριστοτέλειο. Η ερώτησή μου είναι, σελίδες οι οποίες έχουν δυναμικό περιεχόμενο με βάση αυτά που μας έδειξε σήμερα, ουσιαστικά πρέπει να έχουν ανοσία σε αυτήν την επίθεση, σε αυτήν την επίθεση. Έτσι. Για παράδειγμα, το Facebook που ενσωματώνει στο DNA της σελίδας του διαφημίσεις, που αλλάζουν σε κάθε query, ας πούμε, θα έπρεπε να έχουν ανοσία, όχι? Όχι. Όπως έδειξε στο τέλος στις μορφές άμυνας, μπορούμε να δημιουργήσουμε δυναμικό περιεχόμενο τεχνητά, βάζοντας ένα τυχαίο σχόλιο στο τέλος. Αυτό δεν αμήνεται πραγματικά. Δηλαδή, αυτή η άμυνα δεν είναι πραγματικά αποτελεσματική. Ο λόγος είναι διότι αν υποθέσουμε ότι το δυναμικό περιεχόμενο έχει, ας πούμε, μήκος N, τότε και ας πούμε μεταβάλλεται ομοιόμορφα από 0 έως n το μήκος του. Αυτή είναι η χειρότερη περίπτωση για τον επιτιθέμενο. Αν δεν μεταβάλλεται ομοιόμορφα ή αν το μήκος του παραμένει το ίδιο, δεν μας πειράζει και τόσο. Μπορεί ο επιτιθέμενος να κάνει μια στατιστική ανάλυση στέλνοντας ριζανή περισσότερα ερωτήματα και στη συνέχεια να εξάγει ένα μέσο όρο και πάλι να έχει αποτελέσματα. Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρουσα ερώτηση. Και είναι και ερευνητικό θέμα το πώς μπορεί να γίνει τεχνικά αυτό, δηλαδή να γραφτεί κώδικας ο οποίος το κάνει αυτή τη στατιστική ανάλυση, αλλά γνωρίζουμε ότι δεν είναι επαρκής άμυνα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ρωτήσω ακριβώς αυτό που ρώτησε ο προηγούμενος. Οπότε... Ωραία. Άλλη μια ερώτηση τελευταία, παιδιά. Όποιος προλάβει. Γεια σας, Αλέξανδρος Μουσαφής λέγομαι, από το Imperial College. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση σε δύο μέρη. Η πρώτη είναι, αναφέρονται ότι υπάρχει κάποιος περιορισμός στο πόσα request κάποιος μπορεί να στείλει, βέβαια, get post, ας πούμε, και τα λοιπά, το οποίο δεν μπορεί κάποιος να αποφύγει την επίθεση, αλλά μπορεί να την καθυστερήσει. Ήθελα να ρωτήσω σε ποιο βαθμό αυτό είναι σημαντικό, γιατί, ας πούμε, φαντάζομαι μπορεί αυτή η επίθεση απλά να γίνει distribute κάποιο με κάποια χρήση botnet και πόσο επιρρεπής είναι αυτή η μέθοδος ασφάλισης ή προστασίας
όταν γίνει κάποια χρήση, ας πούμε, botnet ή απλά distributed επίθεσης, άμα μόνο περιορίζουμε με το request από μία IP. Καταρχάς, δεν μπορεί να γίνει χρήση botnet, γιατί τα ερωτήματα πρέπει να γίνονται από τον υπολογιστή του θύματος. Άρα, περιορίζομαι στο ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω υποχρεωτικά τον browser του θύματος για να κάνω αυτά τα πράγματα. Διαφορετικά, όταν γίνεται το ερώτημα και επιστρέφει η απάντηση, δεν θα σταλούν τα cookies και δεν θα επιστραφεί το σωστό CSRF token, άμα το κάνω από άλλο υπολογιστή. Άρα, είμαι περιορισμένος στο να χρησιμοποιήσω υποχρεωτικά έναν browser. Τώρα, πόσο αποτελεσματικό είναι το να κάνω rate limiting, εξαρτάται. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο Twitter, ενώ η επίθεση χωρίς rate limiting παίζει σε 30 seconds και μπορώ να εξάγω το CSRF token, με rate limiting θα χρειαστεί 1 με 2 ώρες η επίθεση. Αυτές οι 1 με 2 ώρες ενδεχομένως να είναι κρίσιμες, γιατί, όπως είπα, μία άμυνα είναι να αλλάζω τα δεδομένα του CSRF token, να το ανανεώνω κάθε ώρα ή κάθε μισή ώρα. Οπότε, αν συνδυαστεί με ανανέωση και rate limiting, μπορεί να είναι κάπως αποτελεσματικό. Το άλλο είναι ότι άμα έχω αρκετό χρόνο, ενδεχομένως να μπορώ να κάνω καλύτερο monitoring και να μπορώ να δω, να αναγνωρίζω μοτίβα στην επίθεση μου με καλύτερο τρόπο και να μπλοκάρω επιθέσεις. Δηλαδή, μπορώ να έχω και ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν τι ακριβώς γίνεται όταν υπάρχει ένα χρονικό διάστημα 1 ώρα ή 2. Δεν είναι αποτελεσματικός τρόπος άμυνας, αλλά κάποιες φορές βοηθάει. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά τον κύριο Ζήντρο. Να περάσουμε σε ένα πολύ μικρό δεκάλεπτο διάλειμμα μέχρι ότου οι παρουσιαστές του επόμενου session, αν δεν έχουν ανεβάσει τις παρουσιάσεις τους, να τις ανεβάσουν και να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε σε 10 λεπτά από τώρα, δηλαδή στις 20.